θανάτους ή τις προβληματικές εγκυμοσύνες με τα εμβόλια κατά της COVID-19, διαβεβαιώνει η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας στο ΣΥΓΜΑ, προέτρεψε τους πολίτες να λάβουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από αύριο. Μας ενημερώνει η Άντρη Χατζηχριστοδούλου. Ευνίδι, θάνατοι, προβληματικές εγκυμοσύνες και επιδείνωση χρόνιων προβλημάτων υγείας δεν συνδέονται με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, διαβεβαίωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για την Υγεία. Όλα τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Δεν υπάρχουν ενδείξεις και δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση που να συνδέουν πιθανούς ευνίδιους θανάτους με τους εμβολιασμούς του COVID-19. Η κυρία Κυριακίδου επισήμανε ότι οι εγκυμονούσες ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες που επιβάλλεται να εμβολιαστούν. Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν τα θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης με τον εμβολιασμό κατά του COVID. Μία γυναίκα που εγκυμονεί υπάρχει πιθανότητα να νοσήσει με πιο σοβαρό τρόπο με το COVID, γι' αυτό και συστήνουμε τις έγκυες γυναίκες να εμβολιάζονται. Την ίδια ώρα όλα είναι έτοιμα για την επόμενη φάση του εμβολιαστικού προγράμματος με τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια. Δεν υπάρχει κάτι που να συνδέει τα προβλήματα που πιθανά υπάρχουν τόσο γυναικολογικά όσο και άλλα με τον εμβολιασμό. Καλά να δούμε και πώς μας προστατεύουν τα εμβόλια. Ο εμβολιασμός σε προστατεύει από τη σοβαρή νόσηση. Τα ελεύθερης προσέλευσης εμβολιαστικά κέντρα θα λειτουργούν σε κάθε πόλη χωρίς ραντεβού. Οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν με τα άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών.